Ήρθε όμως η ώρα να συστήσω τη φίλη μου, την Αλεξάνδρα την Γαρακοπούλα από τη Βιέννη, να την καλησπερίσω και να της πω καλώς ήρθες στην Ελλάδα και καλώς ήρθες και στην εκπομπή μέσα σε όλα. Καλώς σε βρήκα, Μαρίνα, και χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι τη γιορτή και το ονοματάκι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επιτέλους σε βλέπω και εκτός Skype. Επιτέλους, και με βλέπεις και εκτός Skype. Το περίμενα πώς και πώς, όπως σου είπα. Έτσι, έτσι. Ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε στην εκπομπή, είμαστε μέσα σε όλα. Θα συζητήσουμε για πολλά θεματάκια. Βέβαια, εμείς έχουμε και συνέχεια. Γιατί, ως συνήθως οι γυναίκες, εμείς λέμε έτσι, διάφορα μπουρμπουρμπουρμπουρ και τα δικά μας και τα πιο προσωπικά. Αλλά εδώ όμως που μας ακούνε ζωντανά και μας βλέπουν οι φίλοι μας εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Και βέβαια εγώ τώρα παίζω εδώ συνέχεια με ένα κορδελάκι τόση ώρα που μιλάμε με την Αλεξάνδρα. Και γιατί, τι είναι αυτό το κορδελάκι? Η Αλεξάνδρα μου έφερε κάτι εκπληκτικά σκουλαρίκια. Να τα να τα δείξω. Για σένα μόνο. Για μένα μόνο, τα οποία είναι χειροποίητα και τα φτιάχνει μια ξαδέρφη μου. Μια ξαδέρφη μου. Πολύ ωραία, έχει πολύ ταλέντο. Πάρα πολύ, πολύ ωραία καλοκαιρινά, παιδιά, μην μου πείτε. Και αυτή θα χαρεί, γιατί τη είπα θέλω κάτι πολύ ιδιαίτερο για σένα, μια και είσαι ιδιαίτερη. Και φορά πολύ ωραία κουσμάτα. Μου αρέσουν πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Τίποτα. Έτσι. Τίποτα. Να τα χαρεί. Ευχαριστώ ούτως ή άλλως. Δεν το συζητάμε με τα κοσμήματα και δει τα χειροποίητα και κάτι που είναι έτσι λίγο πιο διαφορετικά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και ερχόμαστε λοιπόν σε σένα. Τι θες να μάθεις? Πώς τη βρήκες την Ελλάδα μας? Είχες να έρθει κανένα χρόνο περίπου? Όχι, είχα να έρθω κάποιους μήνες. Α, εντάξει. Εντάξει, μου λείπει η Ελλάδα πάρα πολύ. Εκεί που είμαι. Δεν πειράζει. Έχεις άλλα καλά εκεί, άλλα καλά ναι, εδώ. Ναι, έχω άλλα καλά εκεί, άλλα καλά έτσι. Εδώ. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού. Σας λείπει περισσότερο η ναι, Ελλάδα? Ναι, είμαστε κάθε μέρα έτσι με τη σκέψη εκεί. Δεν είμαστε ουσιαστικά στο εξωτερικό. Η πατρίδα είναι πατρίδα και δεν αλλάζει αυτό. Και έχουμε και ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι τόσο ωραία που κι εγώ που τη ζω κάθε μέρα και με τις δυσκολίες της και με την κρίση και με τον μπουρουμπούρου και με τα πολιτικά και με τις αλλαγές και δεν μας αρέσουν καθόλου. Καθόλου. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς έχουμε και μερικά καλά, γιατί λέει ο Γιώργος ο Ματσάγκος ότι θα βγούμε από το τούνελ. Μπορεί να γίνει σε 2 χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται. Ναι, θα βγούμε, θα βγούμε. Έτσι, έχω και εγώ τις πληροφορίες μου. Εσύ είσαι πολύ καλή και στην ψυχολογία των ζωδίων. Ναι, ασχολούμαι με ψυχολογική αστρολογία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και με κοσμική αστρολογία που το έχει να κάνει γενικά με τον πλανήτη Γη, με τις χώρες ξεχωριστά. Με τα ζώδια τους κάθε βγαίνει, χώρας. Έτσι, βγαίνει, έτσι. Περιττό να σου πω ότι μέχρι και ο καιρός βγαίνει. Ναι. Υπάρχουν μάλιστα και προγνωστικά, δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, αλλά ο Γιώργος ο Ματσάγκος όποτε μας λέει κάτι για μικροσεισμούς, κάτι για ναι, κάτι αυτά. Ναι. Έρχεται, ξέρω εγώ, ναι, κάποια στιγμή, τον έχουμε κάθε Τρίτη και μάλιστα την άλλη εβδομάδα θα τον ναι, έχουμε και ζωντανά για να μας πει και το μεγάλο οροσκόπιο του Αυγούστου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τον έχω παρακολουθήσει και πραγματικά είναι βγαίνει, πάρα πολύ καλός. Βγαίνει, βρε παιδί μου. Βγαίνει και μάλιστα να φαντασείς ότι παντρεύεται ένα πολύ φιλικό μου ζευγάρι τώρα το Σαββατοκύριακο και το είχα λίγο άγχος, έτσι ήθελα να ξέρω αν θα πάει καλά. Είναι καλή ημερομηνία, ναι, το ρώτησα. Είναι καλή, δεν είναι? Καταπληκτική ημερομηνία. Έτσι. Και όποιος μάλιστα κάνει ταξίδια στη θάλασσα, δεν πρέπει να φοβάται, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Επειδή μας έχει λίγο έτσι ένα μποφοράκι, ας πούμε. Ναι, αλλά θα σταματήσει, θα σταματήσει. Κατερίνα, για σένα τα λέω, τη φίλη μου την Κατερίνα την Τζεμπερδίδη που φεύγει αύριο και φοβάται, λέει, γιατί έχει και 5 μποφορ. Δεν πειράζει, Κατερίνα, και μια χαρά. Είναι όλα, θα πάνε καλά. Μας το λέει και εδώ. Με ένα χαμόγελο όλα, με ένα χαμόγελο και μέσα σε όλα. Έτσι, έτσι, και έτσι μέσα, όλα. Μέσα σε όλα. Λοιπόν, πώς την άφησε την Αυστρία, είχε ήλιο, έκανε ζέστη? Άφησα με ήλιο και με ζέστη, είχε πάρα πολύ καλό καιρό. Δεν μας ταλαιπώρησε και πολύ αυτές τις μέρες, γιατί ξέρεις, σου έχω πει ότι έχει κάτι σκαμπανεβάσματα. Ναι. Μία κάνει ζέστη και μία κάνει κρύο. Αυτό τώρα το τελευταίο διάστημα ή... Αυτό το καλοκαίρι μας έχει τρελάνει λιγάκι. Και εδώ δεν βλέπεις. Ένα δεν είναι σκαμπανεύασμα τρελό, δηλαδή μία ζέστη, μία κρύο. Δεν λέει να αποφασίσει ο καιρός τι καιρό θα κάνει. Μα και εδώ είναι νομίζω έτσι και είναι και ένα καλοκαιράκι που είναι και αρκετά δροσερό. Ναι. Δηλαδή πολύ, επειδή είμαστε και στην Αθήνα εμείς εδώ ακόμα, έτσι. Λέμε άντε το Σαββατοκύριακο να κάνει λίγο και πιο ζέστη, να ευχαριστούμε τη θαλασσούλα μας. Αχ, αυτή η θάλασσα. Ναι, έχω προλάβει να κάνω έτσι ένα μπάνιο. Έκανες? Έκανα εδώ, στο Σχοινιά, ήταν πολύ ωραία. Αλλά έκανα και στη Βιέννη. Βλέπεις, στη Βιέννη δεν έχουμε θάλασσα, έχεις, αλλά έχουμε πισίνες. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, αλλά δεν πειράζει. Έχεις έρθει σε καλοκαίρι εδώ, ναι, ισορροπεί το θέμα. Έχουμε ανάγκη από το νερό εμείς οι Έλληνες, όπου και να πάμε, άμα δεν έχει θάλασσα, κάτι πρέπει να κάνεις. Η θάλασσα να έχει και σε συνδυασμό με το πράσινο. Μου αρέσει πολύ αυτή η αντίθεση, το γαλάζιο, το μπλε, με το πράσινο, με το τερκουάζ κτλ. Λοιπόν, να πω ότι μας έχεις φέρει και ένα βιντεάκι. Βεβαίως. Τι είναι αυτό το βιντεάκι που θα δούμε? Αυτό το βιντεάκι είναι μια βόλτα στη Βιέννη. Έτσι, ναι, περπάτησα. Ναι, είναι πολύ ωραία και έτσι. Δειγματοληπτικά πάλι, βέβαια, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, γιατί θα θέλουμε πάρα πολλές εκπομπές για να αναλύσουμε τι ρόλο έχουν παίξει οι Έλληνες στη Βιέννη, γιατί είναι πολύ μεγάλο ιστορικό θέμα. Πόσο άτομα, είμαστε περίπου στα 2.500 άτομα.
Στη Βιέννη, όχι στην Αυστρία. Στην Αυστρία είμαστε παραπάνω. Πρέπει να είμαστε γύρω στις 5.000. Κάπου εκεί. Εντάξει, και καλό και κακό αυτό. Δεν μην νομίζω ότι μαζευόμαστε όλοι οι Έλληνες πάντα και βρισκόμαστε όλοι. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν τους έχω γνωρίσει ακόμα. Αλλά... Όσοι είναι όμως μέσα στα δικά σας, έτσι που είσαι κάποιος σε ομάδες, γιατί εντάξει εκεί πέρα. Στα συλλογικά σου έχω πει είμαι πάρα πολλά χρόνια. Μα το βλέπουμε κιόλας. Εδώ πέρα μας δίνει στα βιντεάκια. Και τη βόλτα στη Βιέννη θα είναι κάποια συγκεκριμένη βόλτα που ακολουθούν τα βήματα της ελληνικής, ας πούμε. Ναι, έτσι έχω πάρει μόνο το κέντρο της Βιέννης και είναι μια βόλτα με ιστορικό ενδιαφέρον και έτσι πολύ ελληνική βόλτα. Θέλεις να βλέπουμε το βιντεάκι και να μιλάς ή μιλάς εσύ μέσα στο βιντεάκι? Μιλάω στο βιντεάκι. Σας το έχω ετοιμάσει, σας το έχω φτιάξει πάλι. Σούπερ. Αποκλειστικά για το μέσα όλα. Είμαστε έτσι, έτσι, σούπερ. Καθώς προχωράμε στην ελληνική συνοικία, βλέπουμε μπροστά μας πρώτο το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Είναι το πρώτο από τις δύο εκκλησίες που βρίσκονται εδώ στο κέντρο, οι οποίες μάλιστα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, πίσω μου. Εκτός από αυτό βλέπετε εδώ ένα από τα δύο μνημεία ουσιαστικά που υπάρχουν στη Βιέννη απευθυνόμενα στο Ρίγα Βελεστιλή, ο οποίος έχει αφήσει πολύ μεγάλη ιστορία και εδώ, ως γνωστόν από τον ελληνικό διαφωτισμό του 18ου αιώνα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που βρίσκομαι σε αυτό το μέρος. Γίνεται και εδώ λειτουργίες, αλλά και στη μεγαλύτερη εκκλησία που πάμε πιο πέρα, περνώντας τον δρόμο των Ελλήνων, που λέγεται Γκρίχενκάση. Θα μεγαλώνουμε μαζί. Θα σε μεγαλώνω εγώ στο γέλιο και στο κλάμα σου θα λιώνω. Το 1787 ιδρύθηκε και ο δεύτερος αυτός ναός που βλέπουμε μπροστά μας, της Αγίας Τριάδας, και η ομώνυμη κοινότητα των Ελλήνων με βάση αυτοκρατορικό προνόμιο προς τους ομογενείς με κεσαραβασιλική υπηκότητα. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στο υπέροχο κέντρο της Βιέννης, βλέπουμε και τα ελληνικά εστιατόρια που βρίσκονται εδώ, όπως αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας, τον Αχιλλέα. Θα μεγαλώνουμε μαζί. Θα σε μεγαλώνω. Είναι η ζωή σαν να φύγω. Θα έχω μάθει μου. Πού πάμε? Πάμε. Πού πάμε? Στην Αγγελική. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πάμε να πιούμε φραπέ. Ιουχου. Ε, καλώς την. Τι κάνεις? Είσαι καλά? Καλά. Μια χαρά.
παρουσία των Ελλήνων στη Βιέννη ξεκίνησε από τον 16ο αιώνα. Επιδίωκαν τότε να χτίσουν μια καινούργια ζωή μακριά από τον Οθωμανικό ζυγό. Στους επόμενους αιώνες η μεταναστευτική ροή συνεχίστηκε, αυξάνονταν βέβαια, και από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα. Και έτσι φυσικά οι Έλληνες έχουν αφήσει και αυτοί το δικό τους στίγμα στην ιστορία αυτής της πανέμορφης πρωτεύουσας, της Βιέννης. Αχ, τι ωραία που ήταν. Σου άρεσε. Πάρα πολύ. Και έκανε και πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Γιατί είδα και την Βιέννη, πως δεν την έχω ξαναδεί. Εγώ είχα έρθει στη Βιέννη Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και ήταν όλα τα πάντα καλυμμένα με χιόνι. Δεν το ευχαριστήθηκα. Να σου πω γιατί δεν τα μπορώ εγώ. Είναι πολύ κρύο. Μάιο. Ναι. Μάιο θα μας έρθει. Μάιο, λέει. Μάιο είναι πάρα πολύ ωραία γιατί θα τα δεις λάμπη ζημένα. Έτσι, με αυτό είναι. Να έχει πράσινο. Θα δεις περιποιημένους και έχει πάρα πολύ ωραίους κήπους. Είχα πάει και στο παλάτι της Ίση, αυτό το, όχι, το είχα πάει. Και Μάγερλινγκ είχα πάει. Α, με... γύρισες. Με... Α, έκανες τις βόλτες. Το είχα επιλέξει εγώ αυτό το ταξίδι και έτσι έκανα τις βόλτες μου, μόνο που τις έκανα με μείον. Και κρύωνα πάρα πολύ και ήταν όλα μέσα στο χιόνι και δεν το ευχαριστήθηκα να ευχαριστώ έτσι. Δηλαδή, η κεντρική Ευρώπη θέλει και να είναι άνοιξη. Άνοιξη για να είναι όλα πράσινα, να είναι ωραία. Το ξέρω το κρύο της Βιέννης, όταν πιάσει δε και ο αέρας συν το μείον, εκεί παγώνεις. Νομίζω ότι θα έψαχνα να βρω, παρόλο που είχα έρθει με μπότες και με τέτοια, και έψαχνα να βρω ισοθερμικά εσκάτσες, γιατί νομίζω ότι θα πάθω κρυοπαγήματα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, τα τραβάμε αυτά στη Βιέννη. Τα δεν με είχαν προειδοποιήσει, λέω. Αλλά παρόλα αυτά, λοιπόν, ξαναγυρίζω στο βιντεάκι. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, μας την έδειξε και η Λιόλου στη Βιέννη. Βεβαίως. Είδαμε και τους φίλους σου, τους Έλληνες, που έχουν και τα μαγαζιά εκεί και τον Αχιλλέα που έχει το ελληνικό ρεστοράν. Ορφέας Αχιλλέας, είναι αρκετά στο κέντρο. Υπάρχουν... Και το φραπεδάκι σου ήπιες, δεν έχεις τώρα, δεν έχεις. Όχι, δεν έχω παράπονο, αλλά βέβαια έχει άλλη γεύση ο φραπέ. Έχει, ναι. Γιατί? Έχει άλλη γεύση, γιατί είσαι στην Ελλάδα, έχει έχουμε άλλο κλίμα. Δεν είναι το ίδιο και η ψυχολογία βοηθάει. Παρόλο που τα προϊόντα μπορεί να είναι το ίδιο. Ναι, παρόλο που τα προϊόντα μπορεί να είναι το ίδιο, φυσικά θα ήθελες να πίνεις φραπέ στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε. Θα σε ξεναγήσω σήμερα, θα πιήσω χειμώνο φραπέ. Εμείς πίνουμε και καπουτσίνο εδώ, κάτι φρέντο καπουτσίνο και κάτι τέτοια, το έχουμε. Α, ωραία. Με ρώτησες πριν, μπράβο, αυτό. Πώς πάνε οι επιχειρήσεις, γιατί είδα, μας έδειξες και το εστιατόριο, μας έδειξες και το άλλο το, ναι, που σερβίρει το φραπέ με τα κρασιά και αυτά. Ναι. Οι επιχειρήσεις με δυσκολία, γιατί ξέρεις, η κρίση δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Η κρίση έχει πιάσει και όλη την Ευρώπη, ως γνωστόν. Έχουν πέσει λίγο οι δουλειές, αλλά αυτό που με στεναχωρεί, που κανονικά σου είπα, δεν θα ήθελα να το πω, αλλά θα το πω παρόλα αυτά. Γιατί όμως, γιατί βοηθάμε κιόλας. Την αλήθεια, και να μην κοροϊδεύω κανέναν. Είναι το ότι οι ίδιοι Έλληνες φταίμε καμιά φορά που τα πράγματα δεν πάνε καλά στο εξωτερικό. Για κάποιες επιχειρήσεις θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Έχω παρατηρήσει ότι δεν υποστηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις όπως θα έπρεπε. Τις δικές τους επιχειρήσεις. Τις δικές τους επιχειρήσεις. Λες και έτσι τους καταπιάνει μια ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, είναι ανταγωνιστική ως προς μια άλλη ελληνική επιχείρηση. Ξέρεις τώρα πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες. Κατά βάθος κάνουμε κριτική. Πολλές φορές εκεί που δεν μας παίρνει, για πράγματα που δεν ξέρουμε. Και πολύ γρήγορα, πριν καν γνωρίσουμε τον άλλον καλά. Και ενώ θα έπρεπε πραγματικά να αφήσουμε αυτά τα πράγματα στην άκρη. Έχω την εντύπωση ότι όσο στο εξωτερικό οι Έλληνες δεν είναι τόσο ανταγωνιστικοί που όσο θα είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, ο ένας πάει να βγάλει το μάτι του αλλού και συνήθως έξω γίνεται όλη μια γροθιά για το καλύτερο. Τουλάχιστον στην Αμερική έτσι είναι τα πράγματα. Στην Αμερική. Αυτό που έχω ζήσει εγώ στην Αυστρία δυστυχώς δεν δείχνει τέτοια εικόνα. Έχω απογοητευτεί πάρα πολλές φορές και προσπαθώ με τον τρόπο μου να προβάλλω βέβαια ένα καλό πρόσωπο, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Και ο ένας να βοηθάει τον άλλον, βρε παιδιά. Αλληλεγγύη. Να υπάρχει πραγματική αλληλεγγύη. Είναι τόσο, δηλαδή εντάξει, άμα δεν το κάνεις σε ένα χώρο που εντάξει δεν είναι και η πατρίδα σου, δεν είναι... Ναι. Εκεί νομίζω ότι χρειάζεσαι περισσότερη στήριξη. Είναι απογοητευτικό καμιά φορά και ξέρεις ότι είμαι παντρεμένη με Αυστριακό. Ο άνθρωπος, ξέρει, και αυτός είναι σε απόγνωση. Ξέρεις, με κοιτάζει καμιά φορά που γυρίζω ίσως από κάποιο Δέλτα Σίγμα, κάποιο συμβούλιο ή κάποια ελληνική γιορτή και... Με παίρνει λίγο το παράπονο και λέω, γιατί να μην γίνει αυτό έτσι και έτσι και έτσι και γιατί να μην αφήσουμε όλη αυτή την... Τι χρειάζεται, νομίζεις, τι χρειάζεται λιγάκι να... Για να χρειάζεται να ανοίξουμε το μυαλό μας, Μαρίνα. Το μυαλό μας το έχουμε για τώρα, να χρησιμοποιούμε το καθένας, δεν είναι κοσμητικό. Το μυαλό δεν γίνεται. Να ανοίξουμε το μυαλό μας και να δούμε πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή, να δούμε το ότι είμαστε Έλληνες, περνάμε μια δύσκολη φάση,
σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, όλοι αυτοί οι Έλληνες, σαν ένας δίπλα στον άλλον, άφηνε τα προσωπικά του συμφέροντα στην άκρη. Μα εγώ πιστεύω ότι έξω. Το σύνολο, θα ήταν διαφορετικά. Βεβαίως. Έξω νομίζω ότι χρειάζεται, είναι must αυτό. Πρέπει. Έτσι. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Ναι, γι' αυτό τι έφτιαξε ο ένας, γιατί αυτό να. Να. Αλλά έξω, ναι, βέβαια. Ουσιαστικά χρειάζεσαι την αλληλεγγύη περισσότερο από όσο μέσα. Ναι. Έτσι, εγώ ναι. Αυτό πιστεύω. Ναι. Και επειδή ίσως έχω. Ας πούμε, π.χ. οι Εβραίοι δεν είναι πολύ διαφορετικοί. Είναι ο ένας για τον άλλον, σαν να είναι οικογένεια. Για να το λες, πρέπει να έχεις γνωρίσει κιόλας. Εγώ τους θεωρώ top και κορυφή για τα πράγματα που έχουν πετύχει. Ναι, οτιδήποτε άλλο δεν με ενδιαφέρει και δεν είναι επί του παρόντος, αλλά σου λέω και πάλι. Μόνο και μόνο που είναι όλοι ενωμένοι και βοηθάει ο ένας τον άλλον, ναι, σαν ναι, μια οικογένεια. Ναι. Απογοητεύομαι πολλές φορές πάντως, να ξέρεις. Βέβαια, υπάρχουν εξαιρέσεις, να μην πούμε ότι είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Προς Θεού, θα λέω και ψέματα. Όσο και τους Εβραίους, παρεπιπτόντως, έμενα σε εβραϊκή οικογένεια 2 χρόνια στη Βιέννη. Καταπληκτικά πέρασα. Είδες. Δεν αισθάνθηκα καθόλου άσχημα και μου φέρθηκαν λες και ήμουν παιδί τους. Έχω να πω τα καλύτερα. Έχετε νομίζω και μια γειτονιά που είναι, ναι, στην Βιέννη. Εκεί μένουμε. Αλήθεια. Εκεί μένουμε. Στην εβραϊκή γειτονιά. Στο δεύτερο διαμέρισμα. Είναι πολύ κοντά στο κέντρο εκεί, ναι, που μένουμε. Και βλέπεις τους παραδοσιακούς Εβραίους μετά. Ναι. Έχω έρθει εκεί και το έχω δει, αλλά θα ξανάρθω γιατί θα είσαι εσύ και θα βεβαίως τα δεις ακόμα καλύτερα. Και θα τα δεις και από μόνη σου, θα τα δεις από κοντά. Εγώ θα σε ξαναγίζω, θα σε πάω όπου και να μου ζητήσεις. Μ' αρέσει. Έτσι, να δείχνεις και εσύ ένα ωραίο πρόσωπο και ξέρεις ότι έχεις fan club. Κοίταξε. Μα το fan club μου να μην μου στείλουν και λέω θα έρθει, λέω δεν θα μου φέρουν ένα βιντεάκι να μου πούνε, γεια! Την επόμενη φορά θα το κάνουμε, δεν είχαμε χρόνο, αλλιώς θα το έλεγα εγώ στην αδελφή μου είχα φάει σπίτι και λέω, κοίτα, μου είπανε γεια, λέω, είδε το fan club, ναι. Αμέ και άλλοι τόσοι που δεν το ξέρεις. Χαίρομαι. Wow, I like it! Ναι. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε, ελπίζω κάποια στιγμή, ό,τι θέλεις εδώ θα είμαστε και βέβαια θα περάσουμε και τις διακοπές μας, θα μας πεις και πώς πέρασες και τι έκανες. Έτσι, και θα. Ό,τι θέλεις από Αυστρία, να σου το πω και ο Νέαρ, μπορούμε να το προβάλλουμε όπως κάναμε. Πολύ ωραία. Έτσι, λοιπόν, θα τα κανονίσεις εσύ αυτά. Πολύ ωραία. Και ξέρεις, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε σένα και μπράβο σου που προωθείς την Ελλάδα. Μακάρι να είχαμε και άλλα τέτοια. Μακάρι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους όλων μας. Σε ευχαριστώ και εγώ. Ήταν μια ιδέα που την είχε δώσει ο σκηνοθέτης μας και εγώ είπα να τη διανθίσω. Και τον Νίκο το Σακά, ναι, τον ευχαριστώ και εγώ γιατί έχει πολύ ωραίες ιδέες. Το εγώ κεράκι μου το καλό. Μπράβο. Έχει πολύ ωραίες ιδέες και εγώ τις υλοποιώ. Και μακάρι να έχουμε και άλλα, έτσι, και άλλους ανταποκριτές σαν και σένα. Να συνεχίσουμε από αυτό το παντού. Χαμόγελο. Ναι. Να συνεχίσεις, να δίνεις ενέργεια. Εννοείται. Θετική σκέψη, γκουρού είπαμε εδώ πέρα, είμαι γκουρού. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να τους χαιρετήσουμε. Βεβαίως. Έτσι, λοιπόν, βεβαίως. Σας χαιρετούμε. Πολλά φιλιά. Θα είμαστε πάλι εμείς αύριο μαζί, χωρίς την Αλεξάνδρα βέβαια, αλλά είπαμε θα την έχουμε κοντά μας και μέσω της ανταπόκρισης, αλλά και όσο καιρό θα είναι εδώ στην Ελλάδα, που θα μας ξανάρθει. Πολλά φιλάκια, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε καλά. Ciao, tomorrow.